Bon iassas, sola ta derfia di Sarianara, trito randevu meto gustaris, tamilissu me ligo ya volley, basket, podosfero και τα λοιπά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τις γυναίκες volley, το οποίο πήραμε το τελευταίο παιχνίδι 3-0 με το Ηλυσιακός, με σκορ 25-22, 25-20 και 25-20. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι παίξαμε, αξίζαμε τη νίκη, το οποίο ήρθε με καθαρό σκορ 3-0. Η βαθμολογία τώρα λέει Ολυμπιακός 24, Παναχιακός 23, Θύρα 20, Θέφης και Ηλιούπολης 17, Άρης 14, αλλά με ένα μάτς λιγότερο, Εύοσμο 12, Μακρόπουλο 9, το οποίο είναι η ομάδα και τα παίζουμε τώρα Σαββάτο 6 η ώρα, Μακρόπουλο Άρης. Μετά έχουμε Πορφύρα και Ηλυσιακός 7, Κόρινθο 4 και Μακεδόνες 2. Οπότε με ένα μάτς λιγότερο, με μία νίκη είμαστε στην τετράδα για τα play-off. Οπότε ένα μεγάλο μπράβο στα κορίτσια μας και προχωράμε έτσι για να πάμε στα play-off. Λοιπόν, μετά έχουμε το μπάσκετ, το οποίο ξέρουμε όλοι ότι είναι μια δύσκολη χρονιά, όπως και η περσινή χρονιά. Είναι κρίμα για ένα σύλλογο και λέγεται Άρης στο μπάσκετ να είναι τόσο βαθιά στη βαθμολογία, όμως έτσι είναι τα πράγματα. Τελευταίο παιχνίδι ήταν με την ΑΕΚ. Η βαθμολογία στο μπάσκετ, όπως είπαμε, είμαστε πολύ κάτω, πάρα πολύ κάτω, δυσκολεύουμε. Και λέει Ολυμπιακός και Περιστέρι 15, Παναθηναϊκός με ένα μάτς λιγότερο 14, ΑΕΚ 14, ΠΑΟΚ και Προμηθέα 13, Λίμνο 12, Κόλαργος, Λαύριο, Πανιόνιος 11, Άρης 10 βαθμούς, Ρέτιμνο και Κίμη 9, Ρόδο 8, και η Ρόδο έχει ένα μάτς λιγότερο, οπότε και μία ήττα να πάρει ο Ρόδο πάει 9 βαθμούς και εμείς είμαστε πρώτοι τελευταίοι στη βαθμολογία. Τώρα το επόμενο μάτς είναι εκτός έδρα στη Προμηθέα, το οποίο είναι, η Προμηθέα παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ, είδαμε και στην Ευρώπη, οπότε είναι ένα άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι. Για μας είναι όλα τα παιχνίδια είναι θελικό, φέτος είναι τα πράγματα. Λοιπόν, θα περάσουμε στο ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε λίγο και για τα κορίτσια μας στο ποδόσφαιρο, το οποίο μας δίνουν μεγάλες χάρες αυτή η χρονιά, όπως η περσινή χρονιά, το οποίο το τελευταίο μάτς κερδίσαμε 2-0 κόντρα με την Άγια Παρασκευή εκτός έδρα. Η βαθμολογία λέει τώρα Τρίκαλα 16, ΠΑΟΚ και Άρης 15 με ένα μάτς λιγότερο, Γλυφάδα 11, Τρόμητος και Καρδίτσα 9, Άγια Παρασκευή 7, Λάρισα 6, Προοδευτική 4, Πανσεραϊκή 3 και Εργοτέλης 0 βαθμούς. Επόμενο μάτς για τα κορίτσια μας κόντρα με το Ατρόμητο εκτός έδρα, Κυριακή 16, ώρα 1:30. Λοιπόν, για την ομάδα μας στο ποδόσφαιρο έχουμε ακόμα 17 αγώνες, τα οποία δίνουν 51 βαθμούς. Η ομάδα πρέπει οτιδήποτε να βρει μία θέση για Ευρώπη. 51 βαθμούς
Είπαμε το οποία έχουμε 17 αγώνες ακόμα, 9 εντός έδρα και 8 εκτός έδρα. Επόμενο παιχνίδι Σαββάτο με το Πανετολικός, το οποίο εκτός έδρα σε 6 αγώνες έχει μόνο 4 βαθμούς. Η ομάδα μας πρέπει οτιδήποτε να κερδίσει, όχι μόνο Σαββάτο, το επόμενο μας στη Ξάνθη, για να φύγουμε για μια θέση Ευρώπη. Τελευταία 4 παιχνίδια πήραμε 7 βαθμούς, δυσκολεύουμε να σκοράρουμε. Αν δεν κάνω λάθος, σε 17 μάτς βάλαμε 16 γκολ, κάτι τέτοιο. Υπάρχει ακόμα δρόμο. Θέλει στήριξη η ομάδα, θέλει κόσμο στο γήπεδο η ομάδα. Τίποτα δεν είναι χαμένο ακόμα, γιατί η βαθμολογία λέει ΠΑΟΚ 35, Ατρόμητος 28, Ολυμπιακός 27, ΑΕΚ 23, Άρης, Παναθηναϊκό και Ξάνθη 19. Οπότε αυτά τα δύο παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ελπίζω όπως όλοι να πάρουμε 6 βαθμούς από αυτά τα δύο παιχνίδια. Για αυτό και είπαμε, για να προχωράμε για μια θέση Ευρώπη. Αυτό είναι το στόχο μας. Ελπίζω και να τα καταφέρουμε. Οπότε Σαββάτο 7 η ώρα τα λέμε και στο γήπεδο, δυνατά όπως πάντα, όπως εμείς μόνο ξέρουμε. Άρης, μια ζωή. Γεια σας αδέρφια.